Μαρία Λουίζα Τσικόνε. Θυμάσαι τη Γιούχα στο Παρίσι. Σου έχω και καλύτερη. Η Μαντόνα έχει τρελαθεί. Νομίζω ότι είναι στο τελείωμα πλέον. Ο Γιώργος Σατσίδης δεν χαρίζει κάστανα στη βασίλισσα της pop, όπως έκανε άλλωστε και το κοινό της συναυλίας της στο Παρίσι. Την είδε αγανακτισμένη η Μαντόνα. Βγήκε 40 λεπτά και έκανε ό,τι τραγούδησε. Είπε το ότι να είναι για την Ελλάδα και έφυγε κυρία. Economic markets are collapsing. People have nothing to eat in Greece. Έλα Γιώργο, δικό σου. Ξέρεις, έχει δείξει τη χειρότερη δισκογραφία των τελευταίων ετών. Ήταν το χειρότερο άλμπουμ που έκανε, η χειρότερη περιοδία. Έρε και σ' ακούσει τι έχεις να πάθεις. Καταρχάς θα σε τρέχει από συνάντηση σε συνάντηση της καμπάλα, μήπως και αλλάξεις μυαλά. Το χειρότερο δε θα είναι να σε βάλει απέναντι και να σου τραγουδάει νυχθημερών. Αν όμως νομίζατε ότι αυτό είναι το χειρότερο του Γιώργου, έχει κι άλλο. Κυρία Μαντόνα, κλείσε αυτιά. Κάνε κοιλιακούς, ραχιαίους, κάτι τέλος πάντων. Αλλά μην ακούς. Είναι στη χειρότερη φάση της, οπότε νομίζω ότι συγχωρείται λόγω ηλικίας. Για όσους δεν το ακούσατε. Νομίζω ότι συγχωρείται λόγω ηλικίας. Να, τα ακούτε τα μπαμπούμ. Η Μάντι κάνει πόλεμο με κόρη και μαγκόνια, που δεν έχει, αλλά όπου να είναι έρχονται. Πάντως Γιώργο μου, επειδή ετοιμάζεσαι να περάσεις από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, για πρόσεχε και λίγο, ποτέ δεν ξέρεις.